Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Αισιόδοξη σημερινή ημέρα για τη Ρόδο, ωστόσο ο μηχανισμός κατάσβεσης δεν εφησυχάζει. Νέα παρέμβαση Νικητιάδη από το βήμα της Βουλής για τις φωτιές στη Ρόδο. Έκτακτη συνεδρίαση στο κοινοτικό κατάστημα Ασφενδιού με θέματα μέτρα πρόληψης, πυροπροστασίας του ορεινού όγκου Ασφενδιού. Η ιστορία του Champions League και πολλές άγνωστες αθλητικές ιστορίες μέσα από τα βιβλία του αθλητικογράφου Χρήστου Σωτηρακόπουλου στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Έρχεται νέα συνεργασία ΕΤΑΔ ΤΕΕ ΤΜΕΔΕ για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου. Το 81% των μαθητών της Δωδεκανήσου έχει επιτύχει στις φετινές Πανελλήνιες σε μία εκ των σχολών προτίμησής τους. Τρόφιμα για τους πυρόπληκτους συγκεντρώνει το παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της ΚΟ. Ένα ευχάριστο απόγευμα με κατασκευές στη Μαρίνα της ΚΟ συντροφιά με το ΚΔΑΠ Imagine. Ο πατέρας της Μαλαισιανής αρχιτεκτονικής, Χιτζάς Μπιν Καστούρι, ζωγράφισε παρέα με παιδιά στις εκδηλώσεις της Μαρίνα στην ΚΟ. Τζάμπολ σήμερα στο 14ο τουρνουά μπάσκετ επαρχίας Καρπάθου Κάσου ή μνήμη του Αριστοτέλη Παυλίδη. Ελπίδα και αισιοδοξία στη Ρόδο μετά την πρωτόγνωρη δοκιμασία που βίωσε για 11 ημέρες στο νησί της Ρόδου. Σήμερα οι φωτιές βρίσκονται σε ύφεση, αλλά ωστόσο κανένας δεν εφησυχάζει, αφού πυροσβεστικοί και θελοντές βρίσκονται στα μέτωπα φοβούμενοι αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Ήδη άρχισαν οι αυτοψίες των πραγματογνώμων μηχανικών για την αποτίμηση των ζημιών που έχει προκαλέσει σε κτίρια η φωτιά, ώστε να δρομολογηθεί η χορήγηση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Σε αγροτικές περιοχές οι αυτοψίες γίνονται σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει πλήρης καταγραφή πυρόπληκτων καλλιεργειών, επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Γιώργος Υψηλάντης, ο οποίος εξήρε τους Ρόδους για την αγάπη και την αλληλεγγύη που επέδειξαν αυτές τις δύσκολες ημέρες και κυρίως την νεολαία που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προσφοράς αλλά και της βοήθειας στους συνανθρώπους μας. Κύριε Υψηλάντη, ως εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, θα θέλαμε να μας δώσετε, να μας μεταφέρετε μάλλον την εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα με την Ρόδο. Έχουν σταματήσει, λένε οι πρώτες πληροφορίες, οι φωτιές. Ποια είναι έτσι η διαδικασία που ακολουθείτε από πλευράς περιφέρειας σήμερα? Καλή σας μέρα, καλημέρα για τους τηλεθεατές σας. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για το νησί. Είναι μια μέρα που δεν έχουμε ενεργά μέτωπα, δεν έχουμε αιστείες φωτιάς. Ο καιρός μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλός. Το πυροσβεστικό σώμα που έχει την ευθύνη της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς με όλες του τις δυνάμεις, όπως και οι εθελοντικές ομάδες και οι ενεργοί πολίτες του νησιού που τις έχουν πλαισιώσει, είναι σε όλα τα μέτωπα και επαγρυπνούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εξακολουθούν. Βέβαια, αν ξαφνικά οι άνεμοι δυναμώσουν, υπάρχουν αποκαίδια τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να δώσουν, να ξεσπάσουν φλόγες δεξιά και αριστερά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δουλειά που έγινε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, 10 μέρες, από όλο τον κόσμο, από κάθε ροδίτη, σαν και ροδίτη, από νέα παιδιά κυρίως, έτσι. Αυτό είναι κάτι που με η νεολαία πρωτοστάτησε της Ρόδου. Με έχει εντυπωσιάσει. Ξέρετε, την έχουμε αδικήσει τη σημερινή νεολαία. Την έχουμε παρεξηγήσει. Πιστεύαμε ότι είναι παιδιά του Χαβαλέ, της Παρτάκηδες. Στα δύσκολα όμως μπήκαν μπροστά. Απέδειξαν, απέδειξαν και κέρδισαν με το σπαθί τους το σεβασμό και την εκτίμηση όλης της κοινωνίας. Ειδικά τα νέα παιδιά, και είμαστε περήφανοι που τα παιδιά μας τελικά είναι καλοί άνθρωποι, συνειδητοί πολίτες, πρόθυμοι να προστατεύσουν και να μπουν μπροστά να δώσουν μάχες για να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Έτσι, αυτό ακριβώς. Είναι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Κύριε Υψηλάντη, η επόμενη μέρα, η αποτίμηση, τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταγραφή τόσο της έκτασης των ζώων, των καταστροφών, είναι ήδη πολλά έχουν τα ξεκινήσει, μέτωπα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες, δηλαδή επιθεώρηση καταγραφής, αποτίμηση των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατό οι αποζημιώσεις των ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές σε περιουσιακά του στοιχεία. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής
Είχαμε βέβαια, γιατί η ζωή είναι και το δάσος, έτσι η ζωή είναι και τα δέντρα μας, η ζωή είναι και τα ελαφάκια που και τα λαπάκια και τα εγωπρόβατα των τσοπάνιδων που κάηκαν, γιατί τα λάφια ξέρετε μπορεί να τρέξουν και λίγο πιο γρήγορα και να αποφύγουν τον κίνδυνο, αλλά τα εγωπρόβατα είναι πιο απροστάτευτα γιατί και πιο αργά είναι και εγκλωβίζονται στις τάνες και υπάρχουν ζημιές τέτοιες. Πολλές από διαβάσει. Στη Χλωρίδα και Πανίτα του νησιού, η οποία και αυτή η ζωή είναι και μάλιστα είναι ζωή που υποστηρίζει τη δική μας ζωή. Βέβαια, είναι μια λυσίδα, κύριε Ψηλάντη. Είναι μια λυσίδα που δεν πρέπει να σπάσει κανένας κρίκος για να υπάρχει μια ομαλότητα. Έτσι. Και έχουμε να δώσουμε ακόμα πολλές μάχες, διότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης. Εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, γραφειοκρατική, για να μπορέσουν να διευκολουθούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, είτε Δήμος, είτε Περιφέρεια, είτε το ίδιο το κράτος, να επιταχύνει τις διαδικασίες εκταμίευσης πόρων για να γίνουν πράγματα το γρηγορότερο δυνατόν. Όμως οι τουρίστες στο εξωτερικό που ακούν κήρυξη κατάσταση της ανάγκης δημιουργείται μια άλλη εικόνα στο μυαλό τους, ότι το νησί είναι κατεστραμμένο. Το νησί δεν είναι κατεστραμμένο. Το νησί είναι εδώ, στέκεται όρθιο μαζί με τους ανθρώπους του και λειτουργεί κανονικά. Φαντάζομαι, κύριε Ψηλάντη, όλα τα συνεργεία είναι έξω για να αποκαταστήσουν ό,τι μπορεί να αποκατασταθεί και να υπάρξει μια ομαλότερη μετάβαση. Φυσικά, είμαστε στο στάδιο της επαγρύπνησης, ώστε να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, να βεβαιωθούμε ότι η φωτιά πραγματικά έσβησε. Από εκεί και πέρα, έργα αποκατάστασης, αλλά κυρίως το επίγον. Για μένα αυτό είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω όχι για μένα, για την ίδια την κοινωνία, για την οικονομία του νησιού, γιατί όλοι μας, λίγος πολύ, από αυτό έχει. Με τη μονοκαλία για τον τουρισμό. Αυτό έχει, αυτή είναι η οικονομία των νησιών μας, ο τουρισμός. Το να λένε λοιπόν οι tour operator, η κατάσταση είναι επικίνδυνη, δεν στέλνουμε τουρισμό, αυτό πρέπει να το αναστρέψουμε άμεσα. Βέβαια. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το αναστρέψουμε δίνοντας την θετική εικόνα της Ρόδου. Έχω γυρίσει όλες αυτές τις μέρες όλο το νησί σε διάφορα μέτωπα της φωτιάς, κάνοντας διάφορα πράγματα. Βλέπω. Εντάξει, υπάρχει μια περιοχή του νησιού, η περιοχή από Γιοτάρη μέχρι Γενάρη, που έχει πληγεί. Έχουν πληγεί και οι τουριστικές υποδομές και το περιβάλλον έτσι πολύ πιο έντονα. Αλλά είναι μια περιοχή. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς σπίτι, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν υπάρχουν. Μπορεί να έχουν είναι εξοχικά αυτά που έχουν. Ναι, μπορεί να είναι δεύτερες κατοικίες. Δεν έχουμε θέμα αστεγίας. Ναι, αστεγίες πρώτης κατοικίας. Ακόμα και αν κάποιοι έχουν σπίτια στην πόλη, έχουν σπίτια συγγενικά. Δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής δεν έχει δηλωθεί δηλαδή τέτοια δυσκολία να βρει κάποιος που θα μείνει και πώς θα ζήσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Οι τουρίστες έχουν μεταφερθεί, άλλοι έχουν φύγει, άλλοι είναι σε κάποια ξενοδοχεία. Ναι. Υπάρχει και μια ομαλότητα στο κομμάτι αυτό. Σας λέω, όλο το νησί και οι τουριστικές υποδομές του ζουν και λειτουργούν κανονικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολύ και δεν είναι έτοιμη να μπει σήμερα σε λειτουργία. Πιστεύω όμως ότι και εκεί, στην περιοχή Λαϊκιοταριού Γενναριού, σε πολύ λίγες μέρες, από αυτά που διαβάζω και από αυτά που λένε οι ίδιοι οι ξενοδόχοι της περιοχής, που εκεί όντως έχουν υποστεί κάποιες ζημιές. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή ήδη να γίνεται η αποκατάστασή τους, έχουν ξεκινήσει ήδη με συνέχεια να αποκαταστούν σύμφωνα, τα ζημιές. Ναι, με πληροφορίες και συζητήσεις που έχουμε αρκετούς από αυτούς, που έχω ακούσει πράγματα, σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμοι να υποδεχθούν κόσμο. Αυτό είναι ευχάριστο. Και αυτός είναι ο τιτάνιος αγώνας που πρέπει να δοθεί, γιατί ξέρετε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δικαιολογημένα σε βαθμό, όταν περνάς δύσκολα, όταν έχεις ένα θηρίο απέναντι σου, εγώ καταλαβαίνω. Ο θυμός και η στεναχώρια οδηγεί σε δύσκολες καταστάσεις. Όλα αυτά είναι ζητήματα που αυθόρμητα ξεπηδούν από μέσα σου. Και από πλευράς πολιτείας, από τον ΕΛΓΑ και από τον κρατικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες για να συνδράμουν. Όλος ο μηχανισμός κάνει τη δουλειά του. Είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται αυτοδιοίκηση, είτε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Για να γίνουν ταχύτερες τέλος πάντων, όποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν για να μεθοδευτούν και οι ανακαινήσεις και η αποκατάσταση. Και να αποζημιωθούν φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πληγεί. Και ειδικά οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, που περισσότεροι έχουν πάθει και ολέθρη καταστροφή.
Ακριβώς. Όλα αυτά τρέχουν ήδη. Όχι, δεν περιμένουμε να τελειώσει το φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, παράλληλα, πολλοί άνθρωποι έπρεπε να δουλέψουν και για την επόμενη μέρα. Και οι διαδικασίες ήδη είναι σε εξέλιξη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψηλάκη, για την ενημέρωση. Πραγματικά αυτοί οι υπέροχοι ηρωνίτες που έδωσαν τη μάχη να αντιμετωπίσουν. Εμείς πάντως είμαστε περήφανοι όλοι για σας. Γιατί και όπως είπατε και εσείς, και η νεολαία πρωτοστάτη, αλλά και εσείς όλοι οι ηρώδοι, ανοίξατε τα σπίτια σας, την αγκαλιά σας. Φιλοξενήσετε αυτούς τους ανθρώπους που έμειναν ξαφνικά στο δρόμο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η αγάπη και η αλληλεγγύη και οι πρωταγωνίστες αυτή την τραγωδία. Ήταν συγκλονιστικές. Αυτά που είδαμε αυτές τις 10 μέρες. Η ψυχή που ανέδειξαν οι ρωδίτες. Μπράβο σας, πραγματικά. Μας εντυπωσιάζει και εμάς τους ίδιους, που μετήχαμε, αν θέλετε, σε αυτές τις ιστορίες, αλλά πιστεύω ότι το εκτίμησαν σε πραγματικά μεγάλο βαθμό. Κύριε Ψηλάκη, όπως λέει και ο λαός μας, στα δύσκολα φαίνονται οι άνθρωποι. Και εσείς φανήκατε και τα πήγατε εξαιρετικά όλοι οι ρόδοι και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μέσα στην τραγωδία σας δείξατε την αγάπη σας. Έτσι. Δεν σας φοβόμαστε εσάς τους ρωτήτες. Είστε δυναμικοί άνθρωποι. Είστε άνθρωποι που μπορείτε να τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά και με τη βοήθεια και της πολιτείας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψηλάντη. Να είστε καλά. Μία μεγάλη και σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, που επισημαίνει ότι η Ρόδος χρειάζεται πλέον ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την καταστροφική πυρκαγιά. Ο Μάνος Κόνσολας κατέθεσε πρόταση 7 σημείων σε 7 υπουργούς και περιλαμβάνει την άμεση ενεργοποίηση των προβλέψεων του νόμου για την κρατική αερογή από το Υπουργείο Οικονομικών, την αποκατάσταση της εικόνας και της φήμης του νησιού, την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και επαρκώς χρηματοδοτούμενου τοπικού προγράμματος αναδάσωσης, τη στήριξη από το Υπουργείο Εργασίας των εργαζομένων στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, την χρηματοδότηση και υλοποίηση από το Υπουργείο Υποδομών των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων που πρέπει να γίνουν άμεσα, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο της Ρόδου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές και στα δίκτυα, την άμεση καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των ζημιών. Για εγκατάλειψη της Ρόδου κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Δωδεκανήσου και τέος υφυπουργός πολιτισμού, τουρισμού Γιώργος Νικετιάδης από το βήμα της Βουλής με αφορμή την τεράστια καταστροφή από τη δασική πυρκαγιά στη Ρόδο. Η επίθεση του κ. Νικετιάδη εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη συζήτηση του νομοσχεδίου και την ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών των νέων και της οικογένειας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί, επανέρχομαι μετά από 4 δημόσιες τοποθετήσεις μου, η μία εξ αυτών από αυτό εδώ το βήμα πριν από λίγες μέρες, στο δράμα που συνεχίζει να διαδραματίζεται στη Ρόδο. Φαίνεται να μιλάμε σε ότα μη ακουόντων. Φαίνεται η φωνή μας να είναι φωνή βόντος εν διαιρήμο. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι της κυβέρνησης, εγκαταλείψατε τη Ρόδο. Αφήσατε το νησί του ήλιου να γίνει νησί των πυρκαγιών. Ένα τη μέρα σήμερα και σήμερα κηρύξανε τη Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από 9 μέρες και αύριο μπαίνουμε στη 10η μέρα και το νησί συνεχίζει να καίγεται. Απευθύναμε έκκληση από αυτό εδώ το βήμα στον Πρωθυπουργό πριν από 3 μέρες να στείλουνε αεροπλάνα, 5-6 μαζί, ταυτοχρόνως. Τίποτα. Είπαμε για Καναντέρ, δεν θα υποδείξουμε εμείς τον τύπο των αεροπλάνων. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα αεροσκάφη δεν είναι ικανά σε κάποιες περιπτώσεις. Ας βρουν μεγαλύτερα, είναι δική σας υπόθεση. Θα σας πούν οι δικοί σας αρμόδιοι τι πρέπει να σταλεί. Εμάς μας ενδιαφέρει να σβήσει αυτή η φωτιά. Η αυταπάρνηση, ο ηρωισμός του λαού της Ρόδου συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο το τι έχει γίνει και πώς όλοι οι ηρωδίτες, οι ηρωδίτησες τρέξανε και συνεχίσαν να τρέχουνε για να προλάβουν ό,τι μπορούνε. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα, ότι αν υπάρχει νόμπελ εθελοντισμού θα πρέπει να δοθεί στους ηρωδίτες. Τα πλήγματα όμως δυστυχώς φαίνεται ότι θα είναι οδυνηρά. Καμένη γη, χιλιάδες στρέμματα, περιουσίες κατεστραμμένες, σπίτια, ξενοδοχεία, χιλιάδες ακυρώσεις. Κύριε Θεοχάρη, σας ήταν υπουργός τουρισμού. Χθες πληροφορήθηκα ότι η TUI
ακύρωσε μέχρι 11 Αυγούστου όλες τις πτήσεις στη Ρόδο για 41 ξενοδοχεία. Ξέρετε πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό αν ακολουθήσουν και άλλοι tour operators. Και για να κλείσω, θα μας δώσει κάποιος κάποια εξήγηση για το τι έπρεπε να, για ποιο λόγο έπρεπε να τραβήξει αυτό το δράμα τόσες μέρες και πόσο ακόμη θα τραβήξει. Είναι κάτω ο κύριος Μπρατάκος, υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό μέρες τώρα. Ο κύριος Τριαντόπουλος, υφυπουργός, συμμετέχουν σε κάποια συντονιστικά όργανα που δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν και ποιος τα συγκρότησε. Δεν έχουμε ακούσει κουβέντα, δημόσια δήλωση από αυτούς τους κυβερνητικούς υπευθύνους στη Ρόδο. Δεν ενημερώνουν τον πρωθυπουργό για το τι γίνεται. Και έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός και συνεχίζει για όλες τις πυρκαγιές να αναφέρεται στη μανία της φύσης και στην κλιματική αλλαγή. Όχι, δεν δεχόμαστε εμείς ότι η κλιματική αλλαγή σώνει και καλά είναι αυτή που προκάλεσε αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Ρόδο, όταν μπορούσε από τη δεύτερη μέρα, εάν είχαν στείλει αεροσκάφη, να καταζεστεί. Με νέα ενημέρωση της TUI, United Kingdom και Ireland καθησυχάζει τους πελάτες της που πρόκειται να ταξιδέψουν στη Ρόδο από αυτό το Σαββατοκύριακο, που ο tour operator επαναφέρει τις πτήσεις στο νησί της Ρόδου και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα ξενοδοχεία στο βόρειο τμήμα της Ρόδου είναι πλήρως λειτουργικά και τα προγράμματα διακοπών πραγματοποιούνται κανονικά. Επίσης, ορισμένα ξενοδοχεία στο νότιο τμήμα του νησιού που επλήγησαν από τις πυρκαγιές είναι ανοιχτά, αλλά στους παραθεριστές προσφέρεται η δυνατότητα ακύρωσης των διακοπών τους με πλήρη επιστροφή χρημάτων μέχρι τις 11 Αυγούστου. Έκτακτη κατεπίκουσα συνεδρίαση στο κοινοτικό κατάστημα Ασφενδιού συγκάλεσε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11, ο πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού, Μιχάλης Γεωργαλής, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε όλα τα μέλη του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τα έκτακτα μέτρα πρόληψης πυροπροστασίας του ορεινού όγκου Ασφενδιού. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Μιχάλης Γεωργαλής, αναφέρθηκε στα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της ΖΙΑΣ και πρότεινε στον διοικητή της πυροσβεστικής, τον κύριο Γρηγόρη Μαυρίδη, να προσθεθούν δύο περιπολίες κατά τους θερινούς μήνες στην κοινότητα Ασφενδιού. Η πολιτική προστασία του Δήμου και γενικότερα της Ελλάδος σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που βρίσκεται τα νησιά μας αλλά και η χώρα μας δεν είναι ώρα για να κάνουμε απολογισμούς. Θα μου επιτρέψετε προσωπικά, εγώ έχω πολλά θέματα να αναπτύξω για το θέμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟ, τι δεν έγινε τόσο καιρό, αλλά δεν είναι της παρούσας. Έκρινα ως πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού την σύγκληση του έκτακτου κοινοτικού συμβουλίου λόγω και των γεγονότων που τρέχουν και ζητώ, ετούμε την βοήθεια και τη συνδρομή όλων σας, όλων των αρμόδιων φορέων. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο και εκεί ήταν η αγωνία μου με σχέδιο εκενώσεως που έχει να κάνει με το θέμα της ΖΙΑΣ. Εγώ είχα πει και δημόσια ότι η άσκηση που έγινε Μάρτιο-Απρίλιο νομίζω στην ΖΙΑ, καλώς έγινε. Η άσκηση όμως, το έχω ξαναπεί, νομίζω το γνωρίζει και αυτά καλά, πολύ καλά ο κύριος διοικητής ως επιχειρησιακά, η άσκηση είναι μία άσκηση της στιγμής. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ασκήσεις έγιναν πριν από το Μάτι, ξέρετε πόσες χιλιάδες ασκήσεις έγιναν στη Ρόδο, ξέρετε πόσες χιλιάδες έγιναν ανά την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα μετράω αυτή τη στιγμή και η αγωνία μου έχει να κάνει με το ότι δεν έχω ένα πρότυπο αυτή τη στιγμή, έναν σχεδιασμό για να ξέρω μία συνεργασία. Και με λυπεί το γεγονός ότι τοποθέτησαν προχτές, ξεκίνησαν να τοποθετούν μία δεξαμενή στην κοινότητα που είμαι ως πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού μέχρι τις 31/12. Αυτό λέει το Σύνταγμα και ο νόμος. Κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Σας ενημερώνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η τοποθέτηση της δεξαμενής την έμαθα από έναν υδραυλικό του Δήμου. Δεν το γνώριζα ότι θα τοποθετηθεί. Και ρωτάω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή η συνεργασία? Τώρα που καίγεται η Ελλάδα, να μην γνωρίζει ο πρόεδρος της κοινότητας ότι τοποθετούνται δεξαμενές. Αυτή η μία δεξαμενή και σε ποιο σημείο είναι? Αυτή τη στιγμή όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι σε κατάσταση συναγερμού. Είναι πλήρως επανδρομένα όλα τα οχήματα της υπηρεσίας μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 περιπολικά 24 ώρα. Ένα στον ορεινό όγκο του Ασφενδιού στην Ευαγγελίστρια, ένα στο Σικαμίνι, στο κέντρο του νησιού και ένα στην Αντιμάχια μετά το αεροδρόμιο. Αυτά λειτουργούν και τα 3 σε 24 ώρη βάση για να έχουμε μια ετοιμότητα στα πρώτα λεπτά.
Από εκεί και πέρα υπάρχει επιχειρησιακός αξιωματικός, ο οποίος και αυτός όλο το 24ωρο, έχοντας στη διάθεσή του ένα μικρό υδροφόρο μισό τόνο, είναι και αυτός στην ετοιμότητα. Άρα στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε 4 επανδρωμένα έξω στο νησί, συν τα αμάξια που έχουμε επανδρωμένα μέσα στην υπηρεσία που φεύγουν μέσα στα 2 πρώτα λεπτά, έχουν αναχωρήσει και αυτά για το συμβάν. Από εκεί και πέρα η πολιτική προστασία είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Γνωρίζει και ο κύριος Μαραγκός, γιατί είχαμε άψογη συνεργασία και με την προηγούμενη δημαρχία, μια πολύ καλή συνεργασία, την οποία συνεχίζουμε και τώρα. Υπάρχει ένα συντονισμός, υπάρχουν κάποια μέσα, είναι ένα δεκάτονο που υπάρχει στην ΚΟ, ενός τόνου, ένα μισάτονο, δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ΚΟ υπάρχουν 3 πυροσβεστικά οχήματα. Στο Πυλί υπάρχει επίσης ακόμα ένα πυροσβεστικό όχημα της πολιτικής προστασίας 800 λίτρων, ενώ στην Κέφαλο που εδρεύει στην αντιμάχεια και έχω εισηγηθεί σε αυξημένη ετοιμότητα σε στάδιο πάνω από 3, να βρίσκεται στο χωριό της Κεφάλου, υπάρχει ένα δεκάτονο και ένα μισάτονο. Συν τους εθελοντές που συνδράμουν και να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, γιατί εθελοντικά όλες οι δυνάμεις και όπως είναι εδώ οι Σαμαρίτες, η ελληνική ομάδα διάσωσης, η λέσχη καταδρομών, έχουν και αυτοί τα δικά τους υδροφόρα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η ελληνική ομάδα διάσωσης διαθέτει ενός τόνου ένα όχημα, ενώ υπάρχει ο εθελοντής ο κύριος Κιάρης, ο οποίος διαθέτει και αυτός ένα οκτάτονο, το οποίο και αυτός τα πρώτα λεπτά είναι κοντά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα μηχανήματα έργου του Δήμου. Υπάρχει μια καλή συνεργασία και με την τωρινή Δημοτική Αρχή, να πούμε εδώ πέρα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει επιχειρησιακά στην άμεση ετοιμότητα είναι όταν θα ζητήσω να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί. Εμείς συνδράμουμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος, και αυτό πραγματικά το λέω και το ξαναλέω, γιατί έρχομαι πολλές φορές σε δύσκολη θέση και σε αντιπαράθεση με τους τοπικούς φορείς, ότι οποιοδήποτε αίτημά σας πρέπει να απευθύνεται στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, στο ΕΣΚΕΔΙΚ, το οποίο το μεταβιβάζει αστραπιαία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο ΓΕΘΑ, και από εκεί εγώ παίρνω διαταγή για να διαθέσω οτιδήποτε μέσο ή προσωπικό. Κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Διοικητού της ΑΣΔΕΝ, έχουμε τα 24ωρα περίπολα σε καθημερινή βάση, 24 ώρες, 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, ό,τι στρατόπεδο, ό,τι φυλάκιο, επιτηρητικό, εκτελεί και χρέη επιτήρησης για φωτιές με οποιαδήποτε μέσα επιτήρησης έχουμε, τις κάμερες, τις θερμικές μας, τα πάντα, και επιπλέον θα ακούτε καθημερινά και το ελικόπτερό μας να πετάει. Είναι υποχρέωση του Δήμου η οργάνωση δομής πολιτικής προστασίας και με τελευταίο ΦΕΚ οι υποχρεώσεις αυτές είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές. Δεν είναι απλά άντε κάνουμε ένα γραφείο, βάζουμε έναν αντιδήμαρχο, έχουμε και 2-3 εθελοντές από κάτω, ή 2-3 υπαλλήλους που τους αποσπούμε κατά καιρούς και λειτουργούν. Ναι, στο επιχειρησιακό πεδίο, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ταξιάρχο, όλο το συντονισμό και το τι θα γίνει τον έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δήμος ή η δομή πολιτικής προστασίας, η οποία πρέπει να είναι ομπρέλα σε όλους τους άλλους εθελοντές, ιδιώτες με μηχανήματα κλπ., να μην υπάρχει ήδη μια προετοιμασία και με βάση αυτή να προχωρήσει στο πεδίο η πυροσβεστική και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σημαντικό η δικιά μας συμμετοχή μαζί με εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή, καθώς είμαι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την μεγαλύτερη δημόσια δομή στο νησί, η οποία κατά καιρούς φιλοξενεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει εγκύτητα σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δομής, οπότε και εμείς θέλουμε να είμαστε και να συμμετάσχουμε όσο μπορούμε και με δικές μας δυνάμεις, αν γίνεται, στον όλο σχεδιασμό. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, αδύρυτη ανάγκη πρώτον να συνειδητοποιηθεί το σύνολο της κοακής κοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, αφενός, αφετέρου
ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη να υπάρξει ένα σχεδιασμός, γιατί οπουδήποτε θεωρώ και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε με αυτήν την άποψη, υπάρχει ένα σχεδιασμός, δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο τηρείται. Νομίζω τα λάθη και οι παραλήψεις που θα γίνουν θα είναι πολύ ελάχιστες, άρα ο συντονισμός θα μπορεί να είναι πιο ακέραιος, πιο άμεσος, άρα και πιο αποτελεσματικός. Σαφώς αυτός ο σχεδιασμός θα είναι το Ευαγγέλιο το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί εν της πράγμαση και αφού αυτό δοκιμαστεί, δηλαδή να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Όμως, δεδομένων των συνθήκων. Στον Πειραιά παραμένει λόγω μηχανικής βλάβης το πλοίο Blue Galaxy της Blue Star Ferries, το οποίο βρισκόταν έξω από το λιμάνι όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα με την καθίζηση του πλοίου. Λόγω της βλάβης ζητήθηκε συνδρομή δύο ρημουλκών. Το πλοίο θα αναχωρούσε με 506 επιβάτες και 100 άτομα πλήρωμα για Σάμοκο Ρόδο. Η αναχώρηση ωστόσο θα καθυστερήσει, καθώς το πλοίο θα φύγει από τον Πειραιά όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο κορυφαίος αθλητικός δημοσιογράφος των τελευταίων δεκαετιών, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, βρέθηκε για πέμπτη φορά στην ΚΟ, αυτή τη φορά με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ταξίδι στα αστέρια». Για το βιβλίο, εκτός από τον ίδιο τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, μίλησαν η συνάδελφος Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, η οποία συγκαταλέγεται στους αγαπημένους αποφύτους του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος Παναγιώτης Ζουζούνης. Αξίζει να σημειωθεί πως την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος ποδοσφαιρόφιλων και απλών φιλάθλων του Βασιλιά των Σπορ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε απόψε στο Ιστορικό Λεωγραφικό Μουσείο Κότο Χάνη. Εδώ που απόψε όλοι μαζί θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι, ταξίδι στα αστέρια. Ταξίδι στα αστέρια στον μαγικό κόσμο του Βασιλιά των Σπορ, που δεν είναι άλλο από το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό να ετοιμαστούμε, ετοιμαστείτε κι εσείς. Εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για αυτή τη βόλτα στη γειτονιά που κατοικούν οι μικροί μας ήρωες της Κυριακής. Μικροί και μεγάλοι ήρωες των Κυριακών μας. Ετοιμαστείτε για ένα μικρό γύρο του κόσμου, μόνο που στη θέση της υδρογείου σήμερα θα γυρίζει η στρογγυλή θεά. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητέ δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη τιμή καλωσορίζουμε τον απόψινό μας καλεσμένο, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, στα Θερινά Ιπποκράτεια 2023 και τον αισθανόμαστε πραγματικά εμείς της δημοσιογραφίας, γιατί μιλάω και ως δημοσιογράφος, αγαπητέ κύριε Σωτηρακόπουλε, σας αισθανόμαστε έναν άνθρωπο δικό μας. Γιατί πραγματικά είτε έχουμε άμεση είτε έμεση σχέση με τον αθλητισμό, η φωνή σας μας έχει σημαδέψει. Όποιος παρακολουθεί αθλητικά, δεν γίνεται να μην σας έχει αγαπήσει, να μην σας έχει διαβάσει, να μην σας έχει ακούσει. Και είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι σαν και εσάς, όλες αυτές τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, το ταλέντο, τη φαντασία σας, την έμπνευσή σας, να την μεταφέρετε και στο χαρτί. Πραγματικά αυτή είναι η αγωνία μας. Εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, είναι να αναβρίσκουμε πηγές και να βρίσκουμε πράγματα που θα μείνουν και θα γλουχίσουν και τις επόμενες γενιές. Γιατί κάποιοι είμαστε τυχεροί, τα ζούμε, κάποιοι άλλοι τα διαβάζουμε και πραγματικά είστε ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας που ευχόμαστε να έχετε μακροημέρευση, υγεία και πραγματικά να συνεχίσετε να είστε πολυγραφότατος. Για όλους εμάς που μεγαλώσαμε με την θρυλική φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, του Βαγγέλη Φουντουκίδη, του Μανώλη Μαυρομάτη, του Σταύρου, του Τσόχου, οι εποχές εκείνες ήταν πολύ ιδιαίτερες και πάντα είχα την αγωνία να δω ποια μπορεί να είναι η διάδοχη κατάσταση, ποιος θα είναι ο άνθρωπος αυτός που θα έχει το μέταλλο, την γνώση να μεταφέρει την ένταση και την ιδιαιτερότητα κάθε ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, και χαίρομαι γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ κοντά μας. Χαίρομαι γιατί μας χάρισες στο πέρασμα του χρόνου ανεπανάληπτες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις με τον τρόπο που περιγράφεις τα παιχνίδια, και χαιρόμαστε γιατί συγγράφεις και θέλουμε να δούμε πώς ξεδιπλώνεις και το συγγραφικό σου ταλέντο, το οποίο προφανώς είναι εξίσου σημαντικό. Και θα ήθελα επίσης, μιας και μιλάω λίγο εκτός πρωτοκόλλου, να ακούσω μία φορά και τον Παναγιώτη, ο οποίος φαίνεται να έχει αστήρευτες ποδοσφαιρικές γνώσεις, να περιγράφει έναν αγώνα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ θα πω δύο λόγια, λόγω, επειδή έπαιζα ποδόσφαιρο και γνώρισα έναν άνθρωπο, ένα δημοσιογράφο, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ένα μεγάλο κεφάλι, μεγάλο κεφάλι. Εμείς οι Λαρισαίοι
δεν ξέρει, τώρα θα το πω. Τον λέγαμε, παιδιά, έρχεται ο Κρόιφ της δημοσιογραφίας. Τώρα τα ακούει για πρώτη φορά από μένα. Έγραψε δύο βιβλία, εγώ τα πήρα τα βιβλία αυτά από τη Λάρισα που ήμουνα το χειμώνα, μας επισκέφτηκε. Λοιπόν, είναι φανταστικά τα βιβλία του. Υπάρχουν μέσα πράγματα τα οποία ούτε μπορείτε να τα φανταστείτε, ούτε εμείς θα φανταζόμασταν ότι θα γίνανε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ιστορίες από μεγάλους παίχτες. Τι να πω τώρα, ποιος μεγάλος να πω, ποιος... Κρόιφ, ξέρω εγώ, Πελέ... Είναι κάτι το οποίο θα σας συγκινήσει, μερικά στιγμιότυπα που έχει μέσα και μερικά κείμενα θα σας συγκινήσουν πάρα πολύ. Εγώ μιλάω μόνο για τον άνθρωπο Χρήστο. Το γνώρισα, είχε έρθει, θυμάμαι, και με πήρε μια συνέντευξη τότε, δεν θυμάμαι, έγραφε Συναθλητική Ηχό. Ναι, στην Αθλητική Ηχό, την εφημερίδα τότε. Και μου πήρε μια συνέντευξη και εγώ, μικρός, πιτσιρικάς βέβαια, το σεβόμουν. Ήμασταν και επαρχιώτες, βλαχάκια μας έλεγαν εμάς, επαρχιώτες εκεί. Λοιπόν, αλλά είδα τον άνθρωπο Χρήστο, είδα την καρδιά του, μ' άνοιξε την καρδιά του και τον άνοιξα και τη δική μου την καρδιά. Και από τότε γίναμε φίλοι και είμαστε ακόμα φίλοι. Το εύχομαι καλή επιτυχία στα βιβλία του και να έχει υγεία και να μας ξανάρθει στο νησί μας. Κύριε Σιδηρακόπουλε, με μεγάλη χαρά σας υποδεχτήκαμε σήμερα στο νησί μας και αφορμή τα δύο υπέροχα βιβλία σας, που νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι τα έχουν και αν δεν τα έχουν θα τα προμηθευτούν. Γιατί είσαστε ξεχωριστός, η φωνή σας χαρακτηριστική, ακόμα και για κάποιους οι οποίοι δεν βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά παίζουν τα παιχνίδια του FIFA, ακόμα και εκεί υπάρχει η φωνή σας. Και μαζί με τον κύριο Θαναϊλάκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ξέρει λοιπόν όλη η φιλάθλη Ελλάδα και με πολύ χαρά νομίζω φάνηκε και από την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης ότι απείλαυσαν και εσάς και την παρουσία των βιβλίων και την Κλεοπάτρα που έκανε μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία δίπλα σας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία των ανθρώπων εδώ στη ΚΟ, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, αλλά κυρίως τον κόσμο. Το φίλο μου τον Γιάννη τον Βαλαόρα, τεράστια φυσιογνωμία του Λαρισινού και του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ωραία λόγια τα οποία είπε η Κλεοπάτρα στην προσφώνηση. Εντάξει, το υλικό μου αρέσει πάρα πολύ σαν νησί. Είναι τέταρτη ή πέμπτη φορά που έρχομαι στο νησί για παρουσίαση. Είναι άλλες τρεις, ναι, και έχω έρθει και δεκαετία του 80 ως πιτσιρικάς. Μου αρέσει πάντα το νησί αυτό και ελπίζω με αφορμή κάτι άλλο στο μέλλον να ξαναέρθω. Να περάσουμε λίγο και στην Κλεοπάτρα που είναι περιχαρής που ο δάσκαλός της είναι σήμερα εδώ. Τα δικά σου συναισθήματα, Κλεοπάτρα. Όπως είπα και στη διάρκεια της εκδήλωσης, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί νομίζω πως κάθε μαθητής που έχει δίπλα του το δάσκαλο και του δίνεται αυτή η ευκαιρία να μιλήσει με λόγια καρδιάς και όχι τόσο για τα δύο αυτά βιβλία, ήταν πολύ σημαντικό για μένα και είναι κάτι που πραγματικά θα το θυμάμαι για πάντα. Και να κλείσουμε φυσικά με τον δάσκαλο της δημοσιογραφίας, της αθλητικής δημοσιογραφίας, τον κύριο Σιδηρακόπουλο, γιατί πολύ αγαπήσαμε την αθλητική δημοσιογραφία και την μετάδοση αγώνων μέσα από τις δικές σας έτσι, μεταδόσεις και μέσα από την δική σας αγάπη για το άθλημα. Γιατί και αν παρακολουθήσεις κάποιες εκπομπές, αντιλαμβάνεται ότι οι ιστορικές σας γνώσεις δεν προέρχονται απλά από μελέτη, προέρχονται από την αγάπη προς το άθλημα. Ανάλογα, κοίτα, για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να έχεις τρέλα, πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις μεράκι. Όλα αυτά δεν αντικαθίστανται απλώς και μόνο με το να βρεθείς σε μια δουλειά. Το να βρεθείς κάπου, το να σου δώσουν ευκαιρία να κάνεις μια δουλειά είναι εύκολο. Το να μπορέσεις να την διατηρήσεις, να μπορέσεις να τη βελτιώσεις και να μπορέσεις να κάνεις και άλλον κόσμο να ασχοληθεί και άλλον κόσμο να αγαπήσει αυτό το πράγμα για το οποίο αναφέρεσαι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε χρόνια ολόκληρα και με τη δημιουργία επίσης πριν από 29 ολόκληρα χρόνια της σχολής, του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, το οποίο ένα εκλεκτό μέλος και απόφοιτη είναι η Κλεοπάτρα. Συνεπώς,
Ένα πράγμα έχω να πω στα νέα παιδιά. Να έχουν αγάπη για αυτό που κάνουν, να έχουν τρέλα για αυτό που κάνουν. Αν τους αρέσει πραγματικά πολύ να το κάνουν. Να έχουν μεράκι. Και πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Καλό τάξη τα βιβλία να ευχηθούμε και σε μια επόμενη παρουσία σας στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε χθες η αγωνία των μαθητών και μαθητριών που ρίχτηκαν στη μάχη των Πανελληνίων μετά τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται και μαθαίνουν σε ποια σχολή θα φοιτήσουν. Όπως δήλωσε στη τηλεφωνική επικοινωνία στο COS-TV ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δεκανίζου Γιάννης Παπαδομαρκάκης, το 81% του μαθητών έχει επιτύχει σε μία εκ των σχολών προτίμησής τους. Έδωσαν συνολικά πανελλήνιες εξετάσεις 1.453 μαθητές και πέρασαν οι 1.200. Ο κ. Παπαδομαρκάκης θέλησε να τονίσει πως για τους μαθητές που δεν τα κατάφεραν, δεν είναι αργά να επαναλάβουν την προσπάθειά τους και πως γενικά η Ελλάδα έχει ανάγκη και από άλλες ειδικότητες. Κύριε Παπαδομαρκάκη, καλημέρα από την ΚΟ. Τελείωσε επιτέλους η αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους, με τα αποτελέσματα να έχουν βγει χθες και να έχουν μάθει τα παιδιά τελικά πού θα φοιτήσουν. Πείτε μας δύο λόγια για το πώς πήγαν στις φετινές πανελλήνιες οι μαθητές από την 12η. Μας... Εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε βήμα να μιλήσω. Λέω λοιπόν ότι το 81% των παιδιών έχουν πετύχει στις προτιμήσεις, μία από τις προτιμήσεις που έχουν επιλέξει στο μηχανογραφικό του. Τώρα, αν η επιλογή τους αυτή είναι η καλύτερη, η μέτρια ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή, δεν το γνωρίζω. Ναι. Ξέρω όμως ότι τα παιδιά μας στον ομόδο Δεκανήσου έχουν πετύχει το στόχο τους. Mm. Και ποιος είναι ο στόχος τους, να περάσουν στη σχολή ως επιτοπλής των επιθυμίας τους. Από την λίγη έτσι, έρευνα αγοράς που έχουμε κάνει, έχουμε δει ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν περάσει στη σχολή που θέλουν. Ωστόσο όμως υπάρχουν τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν έχουν πετύχει το στόχο τους. Δεν είναι αργά να επαναλάβουν αν θέλουν την προσπάθεια εκείνη, ναι, την προσπάθεια εκείνη για να πετύχουν και αυτό το στόχο τους. Ωστόσο να πω ότι δεν πρέπει όλοι να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί κτλ. Σίγουρα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη και από άλλες ειδικότητες. Και να θυμηθούμε κάτι, ότι στην Ευρώπη είμαστε οι πρώτοι που το 70-80% υπολογίζουμε και πάμε στη γενική εκπαίδευση. Και το 20-30% πάει στην επαγγελματική εκπαίδευση. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες του κόσμου προηγμένες είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Επομένως, καλά θα είναι τα παιδιά να επιλέξουν με γνώμονα την απορρόφηση στον χώρο εργασίας και τίποτα άλλο. Φυσικά, κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να περάσει ιατρική ή οποιαδήποτε άλλη σχολή, και δεν εννοώ μόνο ιατρική, μηχανική, εκπαιδευτική, δικηγόροι, ναι, μπορούν να το κάνουν. Mm-hmm. Αλλά καλά θα είναι να δούμε και τους άλλους παράγοντες για την άμεση αποκατάστασή τους. Σωστά. Πείτε μας, κύριε Παπαδομαρκάκη, πόσοι μαθητές έδωσαν πανελλήνιες φέτος? 1.453. Από τους 1.453, mm-hmm, γύρω στα 1.200 άτομα, 1.150 άτομα, 1.200 πέτυχαν το στόχο. Μάλιστα. Έχετε έτσι κάποια εικόνα για το σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι περισσότερες επιτυχίες? Όλοι οι Ρόδος. Δεν έχω τέτοια στατιστικά στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρω ότι κάθε περιοχή είχε τις προτιές της. Μάλιστα. Και η Κος, και η Ρόδος, και η Κάλυμνος, και η Λέρος, mm-hmm, και τα μικρά νησιά τα υπόλοιπα, και η Κάρπαθος. Όλα τα νησιά μας είχαν επιτυχίες. Και μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους γονείς, μπράβο στους εκπαιδευτικούς. Απαγορεύεται η ρήψη πυροτεχνημάτων δίχως άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιτρέπεται μόνο από έγγραφη η έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και απαγορεύονται από την 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι στο 4. Η πυροσβεστική υπηρεσία εφιστά την προσοχή όλων μας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το ΤΕΕ και το ΤΜΕΔΕ και η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου υπέγραψαν στα γραφεία της ΕΤΑΔ μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται σύνολο συνεργειών που στόχο έχουν την παροχή πλαισίου συμβουλευτικής υποστήριξης από πλευράς ΤΕΕ και ΤΜΕΔΕ προς την ΕΤΑΔ αναφορικά με την βέλτιστη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, αφορά και στην παροχή ειδικής συνδρομής για μελετητικές αλλά και άλλες αναγκαίες εργασίες αναφορικά με τη συντήρηση, διαχείριση και φροντίδα των ακινήτων. Η νέα αυτή συνεργασία τρομολογεί πολλές θετικές εξελίξεις για εκτάσεις αλλά και ακίνητα και στην ΚΟ, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ της ΚΟ, Γιώργος Χρυσουλάκης. Κύριε Χρυσουλάκη, νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΤΑΔ, ΤΕΕ και του Ταμείου Μηχανικών Αλκοολητών Δημοσίων Έργων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Αυτή είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, διότι εμείς θα παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη
και από πλευράς μας και από πλευράς του ΤΜΕΔΕ προς την ΕΤΑΔ και με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και μελετητική συνδρομή και όποιες αναγκαίες άλλες εργασίες πρέπει να γίνουν και θα αφορούν, ας πούμε, τη συντήρηση, την διαχείριση και την φροντίδα των ακινήτων. Υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, ειδικότερα στην παροχή τεχνογνωσίας που έχει το ΤΕ και το ΤΣΜΕΔΕ αναφορικά με τη διαχείριση ακινήτων που εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Θα υπάρχει ένας προσανατολισμός προς την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ούτως ώστε να αναβαθμιστεί και να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ και επίσης ο στόχος είναι η επαύξηση κατά αυτόν τον τρόπο της περιουσιακής αξίας του χαρτοφυλακίου της. Ο ρόλος των μηχανικών σε αυτή τη συνεργασία ποιος είναι? Εμείς θα, με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, θα συνδράμουμε την ΕΤΑΔ στη ΔΙΕΡΕΡ και θα διερευνούμε και για την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων, για την περαιτέρω ανάπτυξη και επίσης θα υποδείξουμε τρόπους ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΔ. Πιστεύετε ότι η συνεργασία αυτή μεταφέρει κάποιο μήνυμα στην κοινωνία? Μεταφέρει το μήνυμα ότι όταν οι φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους, η ωφέλεια που θα προκύψει για το κοινωνικό σύνολο μπορεί να είναι πολλαπλασιαστική. Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιος είναι ο ρόλος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων σε αυτή τη συνεργασία? Το ΤΜΕΔΕ έχει ενσωματώσει την Τράπεζα Αττικής και η Τράπεζα Αττικής είναι η μοναδική εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει πάρει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος για ένα τμήμα μικροχορηγήσεων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Οπότε διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και μπορεί να συνδράμει κατά αυτόν τον τρόπο στη διαχείριση των ακινήτων της ΕΤΑΔ. Ουσιαστικά λέτε ότι θα αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους? Ούτως ή άλλως προβλέπεται από το Σύνταγμα και από το καταστατικό μας. Είμαστε ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, οπότε ειδού πεδίο δόξης λαμπρών. Το μνημόνιο αυτό θα επιτύχει μια ευελιξία και αποτελεσματικότητα στα δημόσια κτίρια. Και τι σημαίνει αυτό και για το νησί μας, μιας και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους κτίρια και ποια είναι αυτά, αν μπορείτε έτσι να μας πείτε μερικά? Εμείς πιστεύουμε ότι η ΕΤΑΔ, όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα, το να προσβλέπει και να προσφεύγει σε ιδιώτες, μελετητές, διαφορετικούς κάθε φορά, τώρα θα είμαστε εμείς ο σύμβουλος. Εμείς θα υποδεικνύουμε τους τρόπους αξιοποίησης των ακινήτων. Έχει να κάνει με ένα φορέα μόνο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Για την ΚΟΕ είναι σημαντικότατη η εξέλιξη αυτή, διότι επί της ουσίας το ΤΕΕ μετατρέπεται σε θεματοφύλακα της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Οπότε έχουμε λόγο πλέον στην αξιοποίηση του ναυτικού ομίλου που μας ενδιαφέρει άμεσα, στο Θερμά και στην κατοικία Μπρουνέτη που είναι η άμεση στόχη μας προς το παρόν, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου. Άρα για αυτά τα κτίρια, τα ακίνητα που αναφερθήκατε, τι ακριβώς θα κάνετε εσείς, πώς θα γνωμοδοτήσετε στο ΤΕΕ? Εμείς θα υποδείξουμε τρόπους συντήρησης και αξιοποίησης των ακινήτων και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και χρηματοδοτικά εργαλεία. Οπότε από εκεί και πίσω, σε συνεργασία με το Δήμο και με την κοινωνία, πιστεύω ότι θα πετύχουμε πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την κοινωνία. Με 6 θέματα συνημερίσια διάταξη συνεδριάζει σε τακτική διαζώση συνεδρίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑΠΕΙΑ στο Δήμο της ΚΟ την ερχόμενη Δευτέρα 31 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΕΙΑΣ επί της οδού Κανάρη 53. Αλλάζουμε θέμα. Το περιφερειακό τμήμα της ΚΟ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συλλέγει τρόφιμα μακράς διαρκείας για τους πυρόπληκτους. Σημείο συγκέντρωση των τροφίμων, το γραφείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη. Η πρόεδρος του τμήματος, Ειρήνη Παναγιωτοπούλου, σε δηλώσεις στο ΚΟΣ TV, αναφέρθηκε στις δράσεις του τμήματος που συνεχίζονται σε όλους τους τομείς. Στο νοσοκομείο της ΚΟ, στην περιφρούρηση με περιπολίες στο δάσος της Σουκαλαριάς, στη βοήθεια στους πυρόπληκτους της Ρόδου και όπου ζητηθεί η συνδρομή των εθελοντών του Ελληνικού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού.
Κύριε Παναγιωτοπούλου, συλλογή τροφίμων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για όλους τους πυρόπληκτους της χώρας. Μαζεύονται λοιπόν τρόφιμα και εδώ, στον χώρο που έχετε ο Ερυθρός Σταυρός, στην παιδική χαρά Πασανικολάκη. Πείτε μας δύο λόγια αναφορικά με το τι αντικείμενα, τι πράγματα, τι τρόφιμα πρέπει να φέρνει ο κόσμος εδώ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τα τρόφιμα είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία δεν χρειάζονται ψυγείο. Όπως είναι γάλα ευαπορέ, γάλα για τα βρέφη, μπισκότα, κονσέρβες με φαγητό, παξιμάδια σκληρά, όχι φρυγανιές γιατί λιώνουν μέχρι να ταξιδέψουν, ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, ό,τι χρειάζεται για την τροφή των πυροπλήκτων. Χρειάζονται και κάποια άλλα πράγματα, ίσως κάποια αντικείμενα, φακούς, αντικείμενα που χρησιμοποιούν και οι εθελοντές στην πυρόσβεση. Ναι, ίσως χρειάζονται μάσκες, mm-hmm. αυτές με το φίλτρο βέβαια, φακούς, γυαλιά για να κλείνουν τα μάτια για τους καπνούς. Αυτά και κολύρια και νερά δεν χρειάζονται. Τα έχουν αναλάβει, φαντάζομαι, κάποιοι χορηγοί, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι. Ναι, το νερό, από ό,τι μου είπε η πρόεδρος της Ρόδου, έχει αναλάβει η Coca-Cola. Τρόφιμα υπάρχουν διάφορα τώρα, δεν χρειάζεται η Ρόδος προς το παρόν. Θα δούμε τι θα συγκεντρώσουμε εμείς σαν Ερυθρός Σταυρός της ΚΟ. Εάν χρειάζεται η Ρόδος, θα στείλουμε. Διαφορετικά, όλα θα πάνε στην κεντρική διοίκηση για να διοχετευτούν σε οικογένειες πυροπλήκτων σε όλη την Ελλάδα. Άρα, είστε σε επικοινωνία με τον κεντρικό μηχανισμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να δείτε πού υπάρχουν ανάγκες για να αποστείλετε. Αυτό είναι μία εγκύκλιος από την κεντρική διοίκηση να γίνει αυτή η δράση. Ναι. Οπότε, εμείς θα τα στείλουμε όλα στην κεντρική διοίκηση. Στην αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού στην Οδό Άστρους στην Αθήνα και από εκεί εκείνοι κανονίζουν που θα στείλουν πράγματα. Μάλιστα. Να μας πείτε και για τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ότι βοηθάτε και εσείς, έχετε στείλει ανθρώπους στην Ρόδο, να μας πείτε πώς είναι η όλη διαδικασία, εμείς και εκείνοι συμμετέχουν ενεργά. Ναι, έχουν πάει δύο Σαμαρίτες για ορισμένες ημέρες, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψουν. Ένας επιστρέφει μάλλον σήμερα, δεν ξέρω αν θα ξαναφύγει. Έχουν βοηθήσει αρκετά γιατί χρειάζονται κολλήρια για τα μάτια, νερά να μοιράσουν, είναι πρωτοβοηθητικοί. Εάν υπάρχει κάποιο ελαφρύ έγκαπμα να το αντιμετωπίσουν, είναι σε αυτή τη φάση, είναι στους σταθμούς του Ερυθρού Σταυρού που έχουν στηθεί στις περιοχές της Καμένες. Μάλιστα. Να μας κλείνοντας, κυρία Παναγιωτοπούλου, να μας πείτε και έτσι για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το τμήμα της ΕΚΟ, τι έχει στο πρόγραμμά της για το επόμενο διάστημα. Οι δράσεις δεν σταματάνε. Οι εθελόντρες κοινωνικής πρόνοιας κάνουν επικουρικές εργασίες στο νοσοκομείο όπως δίπλα μαγαζών πολλά χρόνια τώρα. Τις νοσηλευτικές οι κοπέλες, οι εθελόντριες, όποτε μπορούν θα πηγαίνουν στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρία. Έχουμε συνεννοηθεί με την διευθύνουσα. Βέβαια τώρα είναι καλοκαίρι και δεν μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολύ, είναι οι δουλειές τους, καταλαβαίνετε. Ίσως το χειμώνα να είναι περισσότερη η προσφορά. Οι Σαμαρίτες κάνουν υγειονομικές καλύψεις όπου μπορούν, έχουν πάει και στην Ίσυρο δύο φορές σε συναυλίες, περιπολίες. Περιπολίες με τα ποδήλατα, έτσι όπως τους έχουμε δει. Με τα ποδήλατα, όχι τόσο πολλές, δεν προλαβαίνουν. Γιατί κάνουν τώρα και περιπολίες για την πυρόσβεση πάνω κατά εντολή της πολιτικής προστασίας. Άρα γιατί υπάρχει και το επικουρικό, δηλαδή να κοιτάζουν αν τυχόν υπάρξει οτιδήποτε πρόβλημα. Μετά από αίτημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός υπάγεται ή στην πυροσβεστική ή στην πολιτική προστασία. Κάνουν κάθε μέρα περιπόλους στο βουνά, όπου τους ορίζει. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό το μήνυμα που στέλνετε, κύριε Παναγιωτοπούλου. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές σαν Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι προσφέρουν και της πρόνοιας και της νοσηλευτικής και των Σαμαριτών και βέβαια όλους τους συμπολίτες, οι οποίοι πάντα προσφέρουν ότι υπάρχει έκκληση, όταν υπάρχει έκκληση από τον Ερυθρό Σταυρό. Περιμένουμε τρόφιμα, πιστεύουμε ο κόσμος να βοηθήσει. Να θυμίσουμε λίγο τις ημέρες και τις ώρες που βρίσκεστε εδώ για να έρθει ο κόσμος να φέρει το ό,τι τέλος πάντων δίνατε. Όπως είπαμε, είναι στην παιδική χαρά Πασανικολάκη στην Οδό Κανάρη. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι 10 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Και Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Ο καθιερωμένος περίπατος ζωής του Συλλόγου Αντεγιάς στον Καρκίνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου με σημείο κίνησης στο ξενοδοχείο Norinda Beach στην Καρδάμενα. Ο τερματισμός θα είναι όπως πάντα το Ολογραφικό Μουσείο της Καρδάμενας, όπου θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση των πλούσιων δώρων της Λαχιοφόρου Αγοράς. Έχει ξεκινήσει η διάθεση των T-shirts του Συλλόγου που διατίθενται με την εγγραφή στον περίπατο ζωής προς 10 ευρώ το ένα, καθώς και των λαχωνών της Λαχιοφόρου Αγοράς προς 2 ευρώ ο ένας.
Με ιδιαίτερη επιτυχία, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκδήλωση του ΚΔΑΠ Imagine, ενταγμένη στο καλεντάρι εκδηλώσεων του First Coast Marina Summer Kids Festival. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Μαρίνας και τα παιδιά έφτιαξαν φάνταστες κατασκευές και πολύχρωμα πουλιά με την βοήθεια στελεχών του ΚΔΑΠ Imagine και αυτοσχεδίασαν σε ένα γεμάτο χρώμα και φαντασία απόγευμα στην καλοκαιρινή Μαρίνα της ΚΟ. Για τις κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιμα υλικά, δίνοντας το μήνυμα της οικολογικής συνείδησης. Η εκδήλωση του Imagine θα κορυφωθούν με την έκθεση έργων από το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ Imagine απόψε στις 8 το βράδυ στην Μαρίνα της ΚΟ με μια άκρως ιδιαίτερη παρουσίαση όλων των έργων που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Σε ευχάριστο κλίμα, η καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση για παιδιά με ζωγραφική και κατασκευές με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά με δωρεάν συμμετοχή στο πρώτο Coast Kids Festival που διοργανώνει η Μαρίνα της ΚΟ. Σε αυτό το όμορφο δημιουργικό απόγευμα, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι είχαν δυνατότητα να αξιοποιήσουν επικοδομητικά και ευχάριστα τον ελεύθερο τους χρόνο, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του πρώτου Kids Festival στη Μαρίνα της ΚΟ με τη σφραγίδα της δημιουργικής ομάδας του ΚΔΑΠ Imagine. Πώς σε λένε? Μέρη. Δημιουργείς, τι φτιάχνεις όμορφο εδώ σήμερα? Πουλάκια. Ναι, ζωγραφίζεις και θα κολλήσεις και κάτι? Ναι. Δημοστέρι. Δημοστέρι, τι θα φτιάξεις σήμερα εδώ? Βλέπω έχεις το περιστέρι, το πουλί της Ειρήνης. Όχι το πουλί της Ειρήνης, το πουλί, το κανονικό. Α, όχι το της Ειρήνης, ωραία. Και τι θα φτιάξεις, θα κολλήσεις πάνω κάτι? Όχι. Ναι, τι θα κάνεις, το ζωγραφίσεις? Ναι. Μου αρέσει να φτιάξω γυμναστεριές. Ναι, και τι θα το ζωγραφίσεις, θα βάλεις και κάποια φτερά πάνω? Να το. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αυτό είναι το πουλί της Ειρήνης, δεν είναι, το περιστέρι. Ναι. Ναι, και τι χρώμα το έχεις βάψει, κίτρινο? Ναι. Τι χρώμα είναι το αγαπημένο? Για βέτε, για θυμίσεις. Όχι, εδώ είναι το Coast TV. Α. Εντάξει, οκ. Γεια. Γεια. Λευκοθέα μου, τι είδους ζωγραφίζεις σήμερα εδώ? Χρωματιστά πουλιά. Πουλιά, και αυτά τα χρωματιστά πουλιά με τι τα στολίζετε, με κάποια φτερά, με κάποια πράγματα? Τους βάζουμε κουμπιά για μάτια και φτερά για πούπουλα. Α, πάρα πολύ. Και όλα αυτά εδώ τα περιστέρια που φτιάχνετε, τι θα τα κάνετε? Είτε θα τα κρατήσουμε είτε θα τα στολίσουμε στη Μαρίνα. Σου αρέσει γενικότερα οι κατασκευές και να φτιάχνεις πραγματάκια? Ναι, και στο σπίτι μου φτιάχνω πολλά. Φτιάχνεις, τι σου αρέσει να φτιάχνεις? Συνήθως κατασκευές με χαρτόνια ή κάρτες. Πάρα πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε? Έλλη. Έλλη, για πες μου, εσένα σου αρέσει να ζωγραφίσεις και να κατασκευάσεις? Ναι. Τι σου αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσει περισσότερο να ζωγραφίζω και να χρωματίζω. Ναι. Και σήμερα εδώ τι ζωγράφισες και τι χρωμάτισες και τι στόλισες έτσι σε αυτό που έφτιαξες? Σήμερα έφτιαξα χρωματιστά πουλιά, ένα χρωματιστό πουλί και το στόλισα με φτερά. Μάλιστα. Και αυτό εδώ θα το κρεμάσετε κάπου, θα το στολίσετε? Ναι, θα το κρεμάσουμε στην αίθουσα εκθέσεων. Της Μαρίνας, εδώ στη Μαρίνα της ΚΟ? Ναι. Σου αρέσει γενικότερα το κομμάτι αυτό της ζωγραφικής και του εικαστικού όλου? Ναι. Τι θα γίνει στο μεγαλό σας, έχεις υπολογίσει? Εικονογράφος. Εικονογράφος. Α, πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό θα το καταφέρεις. Εσύ τι θα γίνεις? Σκέφτομαι, κάποιες φορές μου αρέσει τη δουλειά ντεκορατέρ. Γιατί το σπίτι μου το έχω πολύ ωραία φτιαγμένο. Άρα σου αρέσει έτσι η τέχνη, ναι, και η δημιουργία. Αλλιώς θέλω να γίνω και εκτενίατρος. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Σας ευχόμαστε, κορίτσια, να τα κάνετε όλα. Ευχαριστούμε. Κύριε Σαΐτη, βρισκόμαστε εδώ στην όμορφη Μαρίνα, όπου γίνεται ένα εικαστικό εργαστήρι. Μαμάδες, παιδιά, κατασκευές, πουλιά βλέπω, χάντρες βλέπω. Πολλά όμορφα και εντυπωσιακά πράγματα. Σήμερα είναι ένα πολύ ωραίο εργαστήρι που το περιμέναμε μέρες. Τα πολύχρωμα πουλιά. Τα παιδιά κατασκευάζουν και ζωγραφίζουν πολύχρωμα με πουλιά, με πούπουλα, με κυρομπογιές, με νερομπογιές, με χαρτονάκια, κάνουν κολλάζ. Με ό,τι τρόπο θέλουν, προσφέρουμε επιλογές. Εντάσσεται και αυτό στις δράσεις.
δράση μας στο Summer Kids Festival στη Μαρίνα της Κο. Και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, όπως βλέπετε, έχουμε σειρματάκια στα χέρια μας, γιατί αύριο έχουμε και την έκθεσή μας εδώ από το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Imagine. Οπότε όλα τα έργα των παιδιών αύριο θα εκτεθούν εδώ πέρα στη Μαρίνα. Το εντάσσουμε και αυτό έτσι στο φεστιβάλ αυτό το ωραίο που γίνεται πρώτη φορά αυτό για παιδιά. Μας και την ώρα για να γίνει ένα κάλεσμα σε ναι, όλους. Φυσικά αύριο στις 8 η ώρα, γιατί η έκθεσή μας θα είναι η γιορτή του φωτός, βάλε φως στο σκοτάδι, είναι το σύνθημα για φέτος, και θα παίξουμε με το φως. Θα το δείτε και από κοντά, θα υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, χαμηλή φωτισμή, γι' αυτό και το έχουμε επιλέξει 8 η ώρα, όσο πιο αργά γίνεται, 8 με 8.30 θα ξεκινήσει ας πούμε η έκθεση, μέχρι τις 9.30 το βράδυ, και θα απολαύσουμε έτσι τα εκθέματα των παιδιών μας με ωραία μουσική, ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ μας. Πόσο καιρό ετοίμασαν τα παιδιά αυτά τα εκθέματα? Είναι τώρα 1,5 μήνα. Αλλά εντατική προσπάθεια, το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα. Κάποιο θεματικό θέμα, δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ή είναι ελεύθερη έτσι, το εικαστικό? Πάντα έχουμε θεματικές ενότητες, αλλά φυσικά υπάρχει και το ελεύθερο. Θα δείτε ηλιοβασιλέματα, θα δείτε πουλιά, θα δείτε ηλιοτρόπια που συνδέονται ας πούμε, με μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Van Gogh κτλ. Θα δείτε και από τον Πικάσο, θα δείτε και από την Πορτοκαλένια, θα δείτε πάρα πολλά. Θα δείτε πολλά. Αύριο δηλαδή στην έκθεσή μας θα δείτε και τις θεματικές ενότητές μας από κοντά. Για να καταλάβετε ακριβώς. Μετά πούμε κιόλα. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη ομάδα του Imagine, μητέρες οι οποίες βλέπουμε ότι το έχουν πάρει ιδιαίτερα ζεστά το θέμα του δικαστικού. Οι μητέρες γενικά είναι πάντα πρόθυμες, χαίρονται πάρα πολύ να συμμετέχουν σε ό,τι κάνουμε. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα και χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό. Βέβαια, αυτή τη φορά είναι και δική μου η μαμά εδώ να βοηθήσει. Έχω και εγώ τη μαμά μου λοιπόν εδώ αυτή Άρα τη φορά. Όλες οι γενναίες είναι εδώ. Όλες μαζεμένες. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Χαρά και δημιουργία επομένως. Έτσι ακριβώς. Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις, έτσι, όχι μόνο στα μικρά παιδιά, αλλά και στους γονείς και στις μητέρες και στις γιαγιάδες από ό,τι βλέπουμε? Ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα δύσκολα που συμβαίνουν γύρω μας και έτσι πέφτει σκοτάδι γύρω μας. Και γι' αυτό και φέτος έτσι είχαμε μεγάλη ανάγκη να μιλήσουμε για το φως. Από κάθε άποψη του φωτός. Από τα χρώματα στη ζωγραφική μέχρι την καθημερινότητα γύρω μας. Και το φως το φέρνουμε εμείς ο ένας τον άλλον. Η ομάδα, η καλοσύνη, οι ωραίες αξίες που μοιραζόμαστε, αυτά είναι το φως. Με μια ευχάριστη έκπληξη ήρθαν αντιμέτωποι τις προηγούμενες ημέρες τα παιδιά και οι δάσκαλοι του ΚΔΑΠ Imagine που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του πρώτου κόσμου Arena Summer Kids Festival. Ένας συμπαθητικός κύριος κάθισε και ζωγράφησε μαζί τους, εκπλήσοντας τους πάντες. Επρόκειτο για ένα διάσημο μαλαισιανό αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει σχεδιάσει κάποια από τα πιο σημαντικά κτίρια της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο νησί μας βρίσκεται και μάλιστα ως επισκέπτης της Μαρίνα Σκο τις τελευταίες μέρες ο Χιτζάζ Μπιν Καστούρι, γνωστός μαλαισιανός αρχιτέκτονας. Ενεργός για περισσότερα από 50 χρόνια, είναι υπεύθυνος για μερικά από τα πιο σημαντικά κτίρια στη Νότιο-Ανατολική Ασία σε μοντέρνο, μεταμοντέρνο και αποδημιστικό στυλ. Θεωρείται ο πατέρας της μαλαισιανής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία στην επαγγελματική του πορεία για το ιδιαίτερο στυλ και τις μοντέρνες κατασκευές του, ενώ πλούσια είναι και η φιλανθρωπική του δράση. Δεν θα μπορούσε φυσικά να αντισταθεί βλέποντας τα μικρά παιδιά που συμμετείχαν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Μαρίνας με τα καβαλέτα και τις μπογιές τους και κάθισε να ζωγραφίζει μαζί τους, κάνοντάς τα ιδιαίτερα χαρούμενα. Ο πατέρας της μαλαισιανής αρχιτεκτονικής απέδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος προσιτός και η αγάπη του για το σχέδιο είναι φυσικά αστήρευτη.
Συνεχίζουμε την αστυνομική ενημέρωση της ημέρας. Συνελήφθη χθες από το αστυνομικού τμήματος του Τμήματος Ασφαλείας ΚΟ ένα ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και κατοχή και καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης. Κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 143 γραμμαρίων, εξοπλισμός εργαστηρίου εσωτερικής καλλιέργειας κάναβης, τριματιστής κάναβης και ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών της ΚΟ. Πάμε τώρα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Σήμερα στις 8 το βράδυ έως στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση έργων από το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ Imagine. Την Κυριακή 30 Ιουλίου, ο Καραγκιόζης της Σελήνη από το Θέατρο Σκιών της Ζωής Μαρίνου, επίσης στην Μαρίνα της ΚΟ. Εκδήλωση για την παρουσίαση των βιβλίων της κοινωνιολόγου και συμβούλου Διονυσίας Τρυπολίτου με τίτλο Στάση Επικοινωνία, τρίτη έκδοση και ταξίδι στο γύρο του κόσμου, δεύτερη έκδοση, διοργανώνω το ΠΑΦΣ, οι εκδόσεις Η Διέπεια και το βιβλιοπωλείο Έκφραση στα Θερινά Ιπποκράτεια το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Την καθιερωμένη γιορτή ψαριού στο λιμάνι Κεφάλου διοργανώνει και φέτος το Σάββατο 29 Ιουλίου σε 7.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφάλου Άγιος Νικόλαος στα Θερινά Ιπποκράτεια. Την εκδήλωση διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦ στο Τμήμα Προβολής και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και ο Αλλιευτικός Σύλλογος της ΚΟ. Μουσικογραφική εκδήλωση με τίτλο Τα Τραγούδια της Χαρούλας διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αρίων με τη στήριξη του ΔΟΠΑΦ την Κυριακή 30 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους στην Καρδάμινη στα Θερινά Ιπποκράτεια. Τα τραγούδια θα αποδώσει η χοροδία του Συλλόγου μαζί με τους μουσικούς Νικολιό Χατζη Νικολάου στην κιθάρα, Κώστα Νικολάου Πνευστά, Ανδρέα Θεοδοσίου Μπουζούκη και Μεχμέτ Σελεπή στο ακορντέο. Κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Την Παρασκευή 4 Αυγούστου στο Πυλί θα ξεκινήσει η προετοιμασία του ΑΟ Πυλίου, όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος με ανακοίνωσή του, ενώ συνεχίζεται και ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Τζάμπολ σήμερα για τον 14ο καλοκαιρινό τουρνουά της επαρχίας Καρπάθου Κάσου. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στη μνήμη του Αριστοτέλη Παυλίδη και το διοργανώνει ο τοπικός πρωτέας και η περιφέρεια του Αιγαίου. Θα συμμετέχουν 6 ομάδες με διαιτητή τον Γιώργο Αντωνίου, ο οποίος θα διευθύνει όλες τις αναμετρήσεις της regular season. Ο πρωτέας απερίου μέσω του Προέδρου του Νίκου Αλεξιάδη έχει προσκαλέσει τον στο τουρνουά και τον Πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος δεσμεύτηκε πως αν βρίσκεται στην Ελλάδα θα παρευρεθεί, ενώ στον τελικό θα παραδοθεί τη μυθική πλακέτα στην οικογένεια του αείμνηστου Αριστοτέλη Παυλίδη από τον ανιψιό του Αντώνη Γιαννικουρή. Κύριε Αλεξιάδη, ναι. Καλημέρα από την ΚΟ, καλημέρα στην όμορφη Κάρπαθο. Σήμερα τζάμπολ στο τουρνουά το καθιερωμένο που έχετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αριστοτέλη Παυλίδη. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το τουρνουά. Καλημέρα σας από την Κάρπαθο, χρόνια πολλά. Είναι όπως τα λέτε, είναι το 14ο τουρνουά μπάσκετ της επαρχίας Καρπάθου και Κάσου, που φέτος είναι αφιερωμένο εις μνήμη του αγαπημένου σε όλους μας Αριστοτέλη Παυλίδη. Ξεκινάμε σήμερα, διαιτητής ο Γιώργος Αντωνίου από τη Ρόδο, γραμματεία δύο άτομα, ιατρός αγώνα, είμαστε κομπλέ όπως γίνεται κάθε χρόνο. Συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά 6 ομάδες από 6 διαφορετικά χωριά της Καρπάθου. Οι αγώνες θα γίνουν στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Πρωτέα Περίου. Ο Πρωτέας είναι ο σύλλογος που τον διοργανώνει εδώ και 14 χρόνια. Έχει χωρητικότητα 450 θέσεις. Είναι ένα κομπλέ, ετοιμαζόμαστε να βάλουμε και επαρχία στο γήπεδο αυτό. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε δηλαδή. Έχετε προσκαλέσει, όπως βλέπουμε, και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο. Έχετε ενημέρωση, θα έρθει, θα σας επισκεφθεί? Θα σας πω, πριν μερικούς μήνες που είχαμε μια φιλική συνάντηση πάνω στα γραφεία του στην Αθήνα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από πίσω, μου είπε ότι αν είναι στην Ελλάδα θα έρθει. Μάλιστα. Αν είναι στην Ελλάδα θα έρθει στον τελικό. Ο τελικός προβλέπεται να γίνει 14 του μήνους, 14 Αυγούστου. Και στο τέλος βλέπω θα παραδοθεί και τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του αείμνηστου Αριστοτέλη Παυλίδη, ο οποίος αγαπούσε τα Δωδεκάνησα, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι Δωδεκανήσοι τα είχε μέσα στην καρδιά του και τα επισκεπτόταν και πάρα πολύ συχνά. Θα σας πω, ήταν αγαπημένος φίλος μου και το θεωρούσε την Κάρπαθο το δεύτερο νησί του μετά την ΚΟ. Βεβαίως θα είναι ο Αντώνης ο Γιαννικουρής, ο αδερφός του, θα είναι στην Κάρπαθο και θα κάνει τις αναμεστικές. Θα δώσει τα κύπελλα και τα μετάλλια της πρώτης και της δεύτερης θέσης. Πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι εκτός τον Αντώνη θα είναι σε κάποιο πιθανόν και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μαζί με τον Δήμο Καρπάθου, ο Δήμος Καρπάθου είναι ο μεγάλος χορηγός αυτού του τουρνουά, ο Δήμος Καρπάθου, και μετά το τουρνουά αυτό γίνεται με την συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου του Τμήματος Αθλητισμού. Και την αθλοθέτηση την κάνει ο ΚΟΠΑΠ του Δήμου Καρπάθου.
Ωραία, να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία, να συνεχίσετε να είστε πάντα τόσο δραστήριοι και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να τελειώσει αυτό το τουρνουά με υγεία σε όλους τους αθλητές. Υγεία σε όλους σας. Υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά. Ξεκινάει σήμερα το τρίτο Κάλυμνος 3-on-3 Basketball Festival που διοργανώνει η Ακαδημία Καλύμνου για τρίτη χρονιά στο νησί των Σφουγγαράδων με τις συμμετόχες ομάδων από όλα τα Δωδεκάνησα. Το τουρνουά θα διεξαχθεί όπως και πέρσι σε χώρο πίσω από το λιμεναρχείο Καλύμνου σε ένα πρωτοποριακό γήπεδο 3-on-3 με χρώμα το NBA. Στον Ιπποκράτικο επέστρεψε η 19χρονη Βάσο Αθανασοπούλου που υπήρξε από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών στο μπάσκετ της Δωδεκανήσου αλλά είχε σταματήσει το μπάσκετ. Πλέον η νεαρή αθλήτρια επιστρέφει ξανά στο παρκέ για να βοηθήσει την ομάδα του Ιπποκράτη. Φουλ για πρωτάθλημα πάει ο Φιβοστισκό, ο οποίος συνεχίζει να ταράζει τα νερά στο χώρο του τοπικού μπάσκετ. Η κοακή ομάδα παίκτησε και τον 35χρονο forward Γιώργο Χατζηγιακουμή που επί σειρά ετών έπαιζε στην ομάδα της ΑΕ Δικαίου. Ο ΟΟ Αναγέννης Ασφενδιού είναι 145ος σύλλογος του Δωδεκανήσου που πήρε το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και βρίσκεται από σήμερα στο Αθλητικό Μητρό. Η ομάδα της ΚΟ προσθέθηκε στο Μητρό μεγαλώνοντας τη λίστα στα Δωδεκάνησα. Διεξήχθη χθες το βράδυ στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γιάννη Μανούσογλου ο μεγάλος τελικός του δεύτερου καλοκαιρινού τουρνουά ποδοσφαίρου 8x8. Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα Μπερσκάκια που επικράτησε τη ομάδα Σαπροπόνητη με σκορ 4-3. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που αγωνίστηκαν μέσα σε ένα πολύ όμορφο κλίμα, χαρίζοντας μεγάλες συγκινήσεις στους φιλάθλους που παρευρέθηκαν στο γήπεδο του Γιάννη Μανούσογλου. Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία για το 6ο COS 3-on-3 Basketball Festival που θα διεξαχθεί στην πλατεία Ανταγόρα από 2 έως 6 Αυγούστου με διοργανωτή τον ΦΥΒΟΚΟ, την περιφέρεια του Αιγαίου και τον ΔΟΠΑΒΣΚΟ. Το τουρνουά αποτελεί πλέον θεσμό για τον νησί του Ιπποκράτη και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο με πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους συμμετέχοντες. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική μας επικαιρότητα. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθεσε προβλέπεται ο καιρός για αυτό το Σαββατοκύριακο στην περιοχή μας. Η άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο cosTV.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.